Λοιπόν, τι γίνεται με τι νέε ταυτότητε. Το 2021 θα έχουμε mm -hmm. καινούργιες ταυτότητες, καινούργιε ταυτότητε. Σύμφωνα με τι εξαγγελίε των Υπουργείων Ψηφιακή Διακυβέρνηση και Προστασία του Πολίτη. Σύμφωνα με πληροφορίε τη εφημερίδα Τα Νέα. Οι νέε ταυτότητε θα έχουν εστονικό προφίλ. Δηλαδή θα είναι αντιγραφή των ταυτοτήτων τη Εστονία και θα μοιάζουν με πιστοτική κάρτα. Κύρια χαρακτηριστικά του θα είναι η έγχρωμη φωτογραφία του κατόχου και δύο αριθμοί. Ο αριθμό τη ταυτότητα και ο εθνικό αριθμό αναγνω... ε, αναγνώριση. Ο και αριθμό φορολογικού και κοινωνικού Με αυτόν ο πολίτη θέλει να επιδρά με το δημόσιο, θα τον ακολουθεί σε όλη του τη ζωή, δεν θα αλλάζει και θα αντικαταστήσει τον ΑΦΜΗ και τον ΑΜΚΑ. Επίση, θα υπάρχει ένα ηλεκτρονικό υπερτσίπ που θα πιστοποιεί πλήρω, ανά πάσα ώρα και στιγμή, τα στοιχεία του εικονιζόμενου, όπω είναι το ονοματεπώνυμο, φορολογικά, ασφαλιστικά, ακόμα και την άδεια οδήγηση. Το τσίπ αυτό, σύμφωνα με την κυβέρνηση, θα διευκολύνει τον πολίτη στι συναλλαγέ του με το κράτο, δηλαδή με τι υγειονομικέ υπηρεσίε, τα ασφαλιστικά ταμεία, στι ηλεκτρονικέ τραπεζικέ ε, λογαριασμοί. Αλλαγές, στην υπογραφή των συμβάσεων, ακόμα και στι μετακινήσει με τα μέσα μαζική μεταφορά. Ε, Αρμόδιε τώρα κυβερνητικέ πηγέ ανέφεραν στα νέα ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η αντιγραφή των ε, ταυτοτήτων τη Εσθονία και η οριστικοποίηση του περιεχομένου που θα φέρει τελικά το τσίπ. Ενώ το αμέσω επόμενο χρονικό διάστημα το Υπουργείο Προστασία του Πολίτη θα προχωρήσει και στην προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα, για την πληρέστατη πληροφόρηση. Το όπου ότι θα γίνουμε Εσθονία και γινόμαστε. Γινόμαστε, στονία, έτσι.